Καλωσορίζουμε στη Θεσσαλονίκη την κυρία Κλέρι Θεοδόρου, με αφορμή βέβαια την κυκλοφορία του νέου της βιβλίου, το συγκεκριμένο «Άλκη Σιωπές». Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Για να πούμε δύο λόγια για το καινούριο βιβλίο. Λοιπόν, το βιβλίο είναι ένα ιστορικό μυθιστόρημα. Είναι η ιστορία μιας μεγάλης απαγορευμένης αγάπης που ξεκινάει στη Θεσσαλονίκη το 1935, λίγο πριν από τη δικτατορία του Μεταξά. Εξελίσσεται στα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου και κορυφώνεται στον εμφύλιο και στον ανταρτοπόλεμο στα βουνά της Πιερίας. Καταλαμβάνει ένα μεγάλο κομμάτι της νεότερης ιστορίας μας που ακολουθεί και μπλέκεται με τη ζωή των ηρώων. Ναι. Και πώς προέκυψε καταρχήν η τοποθεσία, έτσι, η επιλογή της? Της Θεσσαλονίκης. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς να σας πω ότι η μισή μου από τη Θεσσαλονίκη, η μαμά μου από τη Θεσσαλονίκη. Έχω περάσει πολύ όμορφες παιδικές στιγμές εδώ στην πόλη. Το πατρικό της μητέρας μου ήταν στην Εγνατίας, πολύ κοντά στην πλατεία Αριστοτέλους. Και όλες οι γιορτές, όλες οι διακοπές, ήμασταν πάντα κάπου εδώ τριγύρω. Οπότε είχα μάθει και σαν αναγνώστρια να μαγεύομαι πάντα από τη Θεσσαλονίκη. Όποτε έπιανα και διάβαζα βιβλίο που στο πιστόφυλλο έλεγε Θεσσαλονίκη, ήταν για μένα εγγύηση. Ναι. Έτσι λοιπόν πάντα ήθελα και να γράψω κάτι για την πόλη αυτή. Και συνδυάστηκε η πόλη με την εποχή, μετά από ένα ταξίδι που έκανα στα χωριά τα εγκαταλειμμένα της Πίνδου, στη παραμεθόριο οδό που ενώνει την Καστοριά με τις λίμνες των Πρεσπών. Και εκεί, με συνομιλώντας με κάποιους κατοίκους και βλέποντας αυτά τα πλήνθινα εγκαταλειμμένα κτίρια, έμαθα πολλές ιστορίες για τον εμφύλιο και αποφάσισα να κάνω τη σχετική έρευνα και να τοποθετήσω το βιβλίο μου σε αυτή την εποχή. Τι σας έκανε εντύπωση από εκείνη την εποχή? Αυτό που με σόκαρε τελικά εκ των υστέρων είναι το ότι πώς υπό συγκεκριμένες συνθήκες μπορεί σχεδόν ο καθένας να μετατραπεί σε αιμοβόρο κτίνος. Δηλαδή, αυτό που λέμε ότι σκοτώνουν τα αδέρφια μεταξύ τους, δεν είναι τρόπος του λέγειν, είναι κυριολεξία. Μέσα στις ίδιες οικογένειες υπήρχε ο διχασμός, υπήρχε ο φανατισμός και κανείς δεν δίστασε να αφανίσει ανθρώπους με τους οποίους είχε συμβιώσει επί χρόνια. Αυτό βέβαια στην πορεία συνειδητοποίησα ότι δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι δυστυχώς πανανθρώπινο φαινόμενο. Διαβάζοντας μάλιστα το καλοκαίρι το καινούριο βιβλίο της Αρουντάτη Ρόη, το Υπουργείο της Υπέρ της Ευτυχίας, που αφηγείται μια ιστορία που εξελίσσεται στον εμφύλιο της Ινδίας, στο Κασμίρ, ήταν σαν να διάβαζα ξανά από την αρχή τις ίδιες πηγές. Δηλαδή, ακόμα και τα βασανιστήρια που διάβασα ήταν τα ίδια. Και έτσι αυτό με προβλημάτισε πολύ και επειδή πιστεύω ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται, για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από το φαύλο κύκλο των σφαλμάτων, πρέπει να τη γνωρίσουμε και πρέπει να τη κατανοήσουμε. Και νομίζω ότι σε αυτά τα ιστορικά μυθιστορήματα συμβάλλουν. Σας αρέσει πάντως έτσι και το κομμάτι της έρευνας, γιατί και στα προηγούμενα βιβλία προηγήθηκε μεγάλη έρευνα για τα θέματα που πραγματευτήκαν. Ναι, η αλήθεια είναι ότι το απολαμβάνω. Βέβαια, αυτή τη φορά ξέφυγαν τα πράγματα, δηλαδή και από άποψη χρόνου και από άποψη κόπου. Ήταν απίστευτη δουλειά για δύο λόγους, γιατί πρώτον ήταν τεράστιο το πλήθος των πηγών, των αναφορών, των μαρτυριών και αυτές οι πηγές ήταν και φοβερά αντιφατικές και αντικρώμενες μεταξύ τους, ανάλογα δηλαδή με την πολιτική απόχρωση που είχαν. Το ίδιο γεγονός, ο ένας το περιέγραφε άσπρο, δηλαδή ο άλλος μαύρο. Το ακριβώς. Στοιχείο. Οπότε έπρεπε να ξεδιαλύνεις πάρα πολύ προσεκτικά. Έπρεπε να ζυγίσεις, έπρεπε να εξακριβώσεις. Και αυτό ήταν δύσκολο. Πολύ ενδιαφέρον παράλληλα, αλλά και πολύ δύσκολο. Ναι. Και αυτές οι περιοχές που λέτε, έτσι, οι παραμεθόριες, οι οποίες πια όντως πολύ λίγοι κάτοικοι, τι βρήκατε εκεί πέρα, μπορέσατε να βρείτε δηλαδή αυτόπτες μάρτυρες? Ναι, έτσι. Μίλησα με μία κυρία πολύ ηλικιωμένη πια, η οποία μου αφηγήθηκε για το πώς τα αδέρφια της είχαν χαθεί
εκείνη την περίοδο του εμφυλίου. Δηλαδή τα μισά ήταν 4 αδέρφια και τα 3 παιδιά πήγανε με το Δημοκρατικό Στρατό στις Ανατολικές Δημοκρατίες, αυτό που ονόμαζαν τότε παιδομάζωμα. Να. Και το ένα το αγόρι το πιο μικρό κατέληξε σε παιδόπολη της Φρυδερίκης. Και αυτό είναι κάτι που θα το δούμε στο επόμενο βιβλίο, αυτό που θα ακολουθήσει τις Άλικες Σιωπές του χρόνου τον Οκτώβριο, που σχετίζεται, είναι η χρονική συνέχεια, είναι οι ζωές των παιδιών των ηρώων, γιατί ο Δημήτρης και η Ηλέκτρα, οι δύο πρωταγωνιστές, φέρνουν στον κόσμο δύο δίδυμα κορίτσια. Στο επόμενο βιβλίο λοιπόν θα δούμε τις δικές τους ζωές που καταλήγουν σε δύο παιδοπόλεις αυτά τα παιδιά, επειδή χάνονται. Θα είναι ένα βιβλίο που θα διαβάζετε αυτόνομα και ανεξάρτητα από αυτό, δεν είναι δηλαδή διλογία, είναι ανεξάρτητο, αλλά παρόλα αυτά θα είναι η χρονική του συνέχεια. Ήταν δηλαδή τόσο πολύ το υλικό και ναι, τα ερίσματα που ναι, λάβατε και είπατε θα τα κάνω. Ακριβώς και αυτό. Βιβλίο. Ήταν τόσο πολύ, τόσο αξιόλογο που δεν ήθελα να πάει χαμένο. Ήθελα δηλαδή κάποιες ιστορίες να βγουν στο φως. Και μάλιστα σε σχέση με τις παιδοπόλεις. Εντάξει, σας λέω και το επόμενο βιβλίο τώρα, mm-hmm, αλλά δεν έχει σημασία. Σε σχέση με τις παιδοπόλεις, ήταν πολλές οι μαρτυρίες και από ανθρώπους που συνάντησα στη Θεσσαλονίκη, που ως παιδιά μεγάλωσαν και έζησαν στην παιδόπολη Αγίας Ειρήνης, που είναι η Βίλα Μορντόχ. Ναι. Όντως, και το δεύτερο έχει πολύ ενδιαφέρον, ναι, έτσι όπως μας τα περιγράφετε. Γι' αυτό, τα μηνύματα που εισπράτεται μέχρι στιγμής από τους αναγνώστες είναι πολύ θετικά και νιώθω πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Ένα ιστορικό μυθιστόρημα, ξέρετε, δεν είναι και το πιο εύκολο είδος. Σίγουρα. Και παρόλα αυτά βλέπω ότι ο κόσμος το αγκαλιάζει, παρότι που είναι μία περίοδος ταμπού που αναφέρεται μέσα. Είναι μία περίοδος για την οποία δεν διδαχτήκαμε ποτέ τίποτα σχολείο, προτιμάμε να μην την αγγίζουμε. Παρόλα αυτά όμως νομίζω ότι ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει το βιβλίο ήδη και το έχει αγαπήσει και ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Και τώρα το ταξιδεύετε, έτσι. Τώρα το ταξιδεύουμε. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να ευχηθούμε καλές γιορτές. Να είστε και καλά. Και στο επανειδήν. Ευχαriστώ πολύ. Με μεγάλη χαρά ξαναβλέπουμε στη Θεσσαλονίκη την κυρία Λένα Μαντά, αυτή τη φορά όμως για βιβλίο της αγαπημένης Κλέρης Θεοδόρου. Ναι, είναι η καινούργια συγγραφική της προσπάθεια, το τρίτο της κατά σειρά βιβλίο. Τη γνώρισα από το πρώτο της που ήταν η Απικία της Λήθης και μου άρεσε πάρα πολύ η γραφή της. Ακολούθησε το «Η αγάπη που δεν άκουσες» και νομίζω ότι εδώ με τις Άλικες Σιωπές νομίζω ότι η Κλέρη ανέβηκε πολύ απότομα, ανέβασε τον πήχη. Είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο και όπως το γράψανε κιόλας, γιατί έτσι το χαρακτήρισα ως μυθιστόρημα κόσμημα, νομίζω ότι ανέβηκε πάρα πολύ. Η Κλέρη έχει βελτιώσει τη γραφή της απίστευτα. Να δώσουμε έτσι ένα στίγμα στους αναγνώστες. Αυτό το βιβλίο που ουσιαστικά ως πρώτο πλάνο βλέπουμε έναν ατέριαστο έρωτα από πλευράς καταγωγής, οι δύο πρωταγωνιστές, η Ηλέκτρα και ο Δημήτρης δηλαδή, είναι δύο παιδιά που ερωτεύονται, ανήκουν σε τελείως διαφορετικές οικογένειες. Αν αυτό τώρα το φέρουμε στον τόπο και στον χρόνο που όλα αυτά διαδραματίστηκαν, που είναι από τις πιο ταραγμένες περιόδους της ελληνικής ιστορίας. Έχουμε να κάνουμε με έναν εμφύλιο και αν σκεφτεί κανείς ότι ο Δημήτρης ανήκει στις τάξεις της αριστεράς και η Ηλέκτρα είναι ένα κορίτσι από καλή οικογένεια με έναν πατέρα ο οποίος όμως έχει... είναι ανήκει στην άλλη παράταξη, καταλαβαίνουμε ότι είναι μια ιστορία που αγγίζει όλους. Το ιστορικό φόντο είναι ο καμβάς που πάνω του έχει κεντηθεί η ιστορία, με ένα πολύ αριστοτεχνικό τρόπο, όπου η ιστορία δένει με το μύθο και ο μύθος με την ιστορία. Είναι ένα βιβλίο, όπως είπα, το οποίο αξίζει να διαβαστεί από όλους, από άντρες και γυναίκες. Η Κλέρη με αυτό σπάει το φράγμα της υποτιθέμενης γυναικείας λογοτεχνίας. Εδώ δεν ισχύει αυτό. Και γι' αυτό ήρθα και στη Θεσσαλονίκη για να το παρουσιάσω, γιατί ήταν ένα βιβλίο που αγάπησα πάρα πολύ. Πώς έγινε η γνωριμία? Βέβαια ανήκετε στον ίδιο εκδοτικό οίκο από εκεί και πέρα. Παρόλο που έχουμε, είναι γνωστό πια ότι στις εκδόσεις ψυχογιώσεις έχουμε άριστες σχέσεις μεταξύ μας συγγραφείς. Η χημεία όμως δεν μπορεί να είναι αμεληταία ποσότητα. Με την Κλέρη γνωρίζω
γνωριστήκαμε τυχαία σε ένα φιλικό σπίτι. Εγώ την ήξερα από τη γραφή της εκείνη, από τη δική μου τη γραφή. Από εκεί και μετά ταιριάξαμε όμως πάρα πολύ. Έχουμε πολλά κοινά. Και μέσα από αυτά, εκτός από δεν θαυμάζουμε μόνο τη συγγραφή η μία της άλλης, αλλά αγαπάμε και η μία την άλλη για το χαρακτήρα της. Επειδή ξέρω ότι πολύ δύσκολα, έτσι, περνάτε από πολλά φίλτρα κάποιον για να υπογράψετε κιόλας και στο εξώφυλλο. Ναι. Τι ήταν αυτό που σας έκανε κλικ για τη συγκεκριμένη συγγραφέα? Έχει ένα πολύ ωραίο τρόπο, έχει μια θαυμάσια χρήση της ελληνικής γλώσσας σε όλα της τα βιβλία. Έχει μελετήσει άριστα το θέμα της, ο τρόπος με τον οποίο το αποδίδει. Έχει τη σωστή δομή που έλκει τον αναγνώστη. Σαν άνθρωπος η Κλέρη είναι ένα παιδί για μένα, το οποίο έχει ήθος, κάτι το οποίο εκτιμώ πάντα στους ανθρώπους που γνωρίζω. Και μπορούμε άριστα να διαχωρίζουμε τη Θεοδόρου με τη Μαντά από την Κλέρη με τη Λένα. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ωραία. Λοιπόν, να σε ευχηθούμε καλές γιορτές. Ξέρω ότι καλές δεν θέλετε γιορτές. Να αποκαλύψετε έστω κάτι. Όχι, θα το πούμε σήμερα, το Μάιο. Σήμερα είναι η μέρα τη Κλέρη Θεοδόρου. Ωραία. Και οι άλλοι και σιωπές παίρνουν έχουν τα πρωτεία. Καλές γιορτές. Καλές γιορτές σε όλους. Να είστε καλά.